Μου ζητάτε εδώ και κάνα χρόνο δίχρονο, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσο, να κάνουμε πάβλωβα. Πάβλωβα είναι μια κλασική συνταγή, μια ωραία συνταγή που κάποιοι τη μισούν και κάποιοι την αγαπάνε. Εγώ είμαι στον τιμή. Υπάρχει περίοδος που τη λατρεύω και περίοδος που δεν θέλω να τη βλέπω μπροστά μου την πάβλωβα. Δηλαδή δεν μπορώ να τη φάω αυτό. Είναι αναλόγως της όρεξης μου. Οπότε τώρα έχω την όρεξη να κάνουμε την παυλοβίτσα την ωραία. Με τραγανή έτσι μαρεγκούλα τριγύρω και πολύ πολύ ωραία γέμιση στο κέντρο και τη σαλτσούλα της, τα πάντα της. Οπότε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ανοίξτε το καμπανάκι να βλέπετε πρώτη τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα και τα shorts που ανεβαίνουν, τα πιο μικρά βίντεο ενός λεπτού που κάνουμε και πολλές φορές άμα δεν μπείτε στην κατηγορία δεν τα βλέπετε. Και πάμε να δούμε την καρτέλα που θα βρείτε τελικά και ερχόμαστε να ξεκινήσουμε. Φυσικά και θα σας πω όλα τα μυστικά που ξέρω και που μετά από τόσα χρόνια που κάνω μαρέγγις ήταν από τις πρώτες συνταγές που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ξέρω πολλά πράγματα να σας πω και θα σας τα πω όλα. Έχω εδώ πέρα τα ασπράδια μου. Ασπράδια, χωρίζεις ασπράδια από κρόκο. Ασπράδια από κρόκο είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα χωρίσεις καλά και να μην πέσει καθόλου κρόκος μέσα στο ασπράδι. Οποιαδήποτε λιπαρή ουσία υπάρξει μέσα στο μπολ, στα χτυπητήρια του μίξερ, στο ασπράδι γενικότερα, οποιαδήποτε λιπαρή ουσία έρθει σε επαφή με το ασπράδι, καληνύχτα, δεν θα σφίξει ποτέ μαρέγκα, δεν θα φουσκώσει, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν πολλές φορές ασπράδια που σας τα έχω προτείνει, π.χ. για την ελβετική μαρέγκα και για την ελβετική βουτυρόκραμα που είχαμε δείξει πιο παλιά, ασπράδια τα οποία είναι παστεριωμένα και είναι στο σούπερ μάρκετ, στα ψυγεία κτλ. Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσετε τέτοιο ασπράδι γιατί είναι πολύ νερουλό και δεν σας πίζει σωστά η μαρέγκα με αποτέλεσμα να σας γίνει πολύ ρευστή και να μην γίνει σωστή. Για τη συγκεκριμένη συνταγή, επειδή κάνουμε μια απλή συνταγή μαρέγκας, δεν κάνουμε ούτε ελβετική ούτε ιταλική, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσετε αυτά τα σπράδια, θα τα κάνουμε όλα στο χέρι και πολύ γρήγορα. Εδώ. Μια πρέζα αλάτι, γερή, κρατάει τη μαρέγκα να στέκεται κτλ. Χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Προς χαμηλή, ποτέ σε δυνατή ταχύτητα η μαρέγκα γιατί παίρνει πολύ γρήγορα άγκο και μετά τον χάνει κιόλας γρήγορα. Οπότε κρατάτε σταθερή ταχύτητα στο 1 ή 2 max, όχι παραπάνω, μέχρι να αρχίσει να σφίγγει και να κάνει κορυφές. Βλέπετε τώρα πώς έχει γίνει με κορυφές που στέκονται. Θέλω τώρα να έχετε τη ζάχαρη σας από δίπλα, η οποία ζάχαρη θέλω να είναι όσο πιο λεπτή γίνεται. Άμα δεν είναι αρκετά λεπτή η ζάχαρή σας, τότε, ο συνήθως Βασιλόπουλο, η μάρκα του Βασιλόπουλου έχει αρκετά λεπτή ζάχαρη, τότε θα πάτε και θα τη θρηματίσετε ακόμη περισσότερο στο blender να γίνει έτσι πιο λεπτόκοκκινο, το πω έτσι. Όσο χτυπάω με το μίξερ, ταυτόχρονα ρίχνω όχι όλοι μαζί και μου χάσει τον όγκο της, λίγη-λίγη έτσι να πέφτει σαν βροχή τη ζάχαρη μου. Βλέπετε τώρα, έχει δέσει, δεν πέφτει, τη γυρνάω και δεν πέφτει και είναι έτοιμη, έχει γυαλίσει. Μπορείτε φυσικά να βάλετε μέσα, επειδή πολύ φοβάστε μην έχει μυρωδιά από το αυγό κτλ. Ή μην σας μυρίζει το αυγό ή σε μερικούς και να μην μυρίζει το αυγό, μυρίζει το αυγό ρε παιδί, επειδή ξέρουν ότι είναι αυγό, μυρίζει. Είναι εγκεφαλικό το θεματάκι, δεν πειράζει. Μπορείτε να βάλετε μέσα λίγη βανίλια σε σκόνη, ξύσμα πορτοκαλιού, ξύσμα λεμονιού, ό,τι σας αρέσει. Το λεμονιού ταιριάζει ακόμη καλύτερα με τη σάλτσα που θα βάλουμε μετά από πάνω και με τη σαντιγί. Και παίρνω ένα μεγάλο πιάτο και ένα μαρκαδόρο. Σα κοχύλι. Λοιπόν, και το γυρνάτε από εδώ, μη φάμε το χρώμα. Παίρνετε με τη μαρίζη λίγο από το μείγμα και βάζετε στη βάση. Και ερχόμαστε τώρα εδώ που έχουμε κάνει τον κύκλο και βάζουμε το μείγμα. Και κάνω και λίγο λακκούβα στο κέντρο. Ωραία, και έχετε προθερμανωμένο φούρνο. Ένα από τα μυστικά της μαρέγκας γενικά είναι ψήσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία για πολλή ώρα. Λυπάμαι πολύ, αλλιώς θα την κάψετε. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε το φούρνο μας στους 90 με 100 βαθμούς στον αέρα. Θα ψήσουμε μεσαία σχάρα, μία ώρα και ένα τέταρτο τουλάχιστον, ίσως θέλει και μία μισή ώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την κρέμα που είναι μια ωραία απλή, ωραία σαντιγί που θα κάνουμε για να γεμίσουμε τη μαρέγκα μας μαζί με τη σαλτσούλα. Ρίχνουμε μέσα την κρύα κρέμα γαλατούνα σε ένα μπολ. Κρύα έτσι, πολύ σημαντικό. Βάζετε μια κουταλιά της σούπας άχνη. Εδώ, όχι παραπάνω. Και ένα πολύ ωραίο και σημαντικό συστατικό. Βανίλια. Η βανίλια υγρή ή κάποιο λικέρι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσει ωραία γεύση και στη κρέμα σας και στη σαντιγί σας, να μην είναι απλά σκέτη σαντιγί.
Ένα άλλο μυστικό της Παύλωβας είναι ότι τα πράγματα τα οποία αφορούν το στήσιμο της Παύλωβας τα κάνουμε και τα έχουμε στην άκρη, όπως και τη βάση μας που είναι η μαρέγκα που έχουμε κάνει από πριν, και τα έχουμε στην άκρη για να τα στήσουμε όλα στο τέλος του σερβιρίσματος, γιατί η μαρέγκα μαλακώνει πολύ εύκολα. Έτοιμη σαλτσούλα φράουλας με φρέσκες ή κατεψυγμένες φράουλες ή ό,τι άλλο φρούτο θέλετε εσείς. Η κρέμα σπεριδοειδών που σας έχω δείξει και την έχουμε και στο κανάλι εδώ πέρα. Σας την έχω και σε short, σας την έχω και στο Instagram, σας την έχω και μέσα στο site φυσικά, γραμμένη αναλυτικά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Να παίξετε εσείς με τις γεύσεις που σας αρέσουν στην Παύλωβα. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε την κρέμα μας, έχουμε εδώ πέρα τη σάλτσα φράουλας που φυσικά και σας έχω βίντεο και συνταγή και γι' αυτό και στο site αλλά και βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι, θα περνάει εδώ από κάτω ή θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή. Και ερχόμαστε τώρα να βάλουμε και από τη σαντιγί μας. Και έχω και μερικά βατόμερα που σας έχω πει ότι πάντα φυλάω στην κατάψυξή μου. Να βάλω από πάνω έτσι σαν κάτι φρέσκο. Εδώ. Αυτό με, με κουτάλι σερβίρετε, παιδιά. Μην νομίζετε τώρα ότι το κάνω έτσι εγώ. Επειδή τώρα εμένα έτσι μου ξημέρωσε. Κανονικά με μεγάλο κουτάλι σερβίρετε. Έχω πάρει μαρεγκούλα που είναι έτσι, τη βλέπω τσιχλωτή στο κέντρο και απ' έξω τραγανή, φραουλίτσα και κρέμα. Δεν υπάρχει. Και η σάλτσα με τις φράουλες ταιριάζει τέλεια. Τέλεια όμως. Λοιπόν και η μαρέγκα τσιχλωτή από μέσα, δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το πραγματικά, όσοι αγαπάτε Παύλωβα θα τη λατρέψετε. Όσοι θέλετε να δοκιμάσετε πρώτη φορά, πάλι δοκιμάστε. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και για το τραπέζι το γιορτινό. Είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι ακόμη και το καλοκαίρι μέχρι ένα τραπέζι. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Απλώς κρύα κρέμα γάλακτος και όλα τα υπόλοιπα tips που σας έχω πει κατά τη διάρκεια του βίντεο και θα σας τα έχω και μέσα στο vallianos.com. Συνταγή αναλυτικά εκεί πέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι. Θα μπαίνει. Πάμε. Φιλάκια.